τον κύριο, κύριο Δαβάκη, με συγχωρείτε, τον κύριο Καβαδάς, για επανέλθω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων. Όπως υπογράμμισαν οι προλογίσαντες συνάδελφοι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο εισηγητής μας, το κόμμα μας έχει προσέλθει στην Επιτροπή με καλή διάθεση και θα στηρίξει όσες διατάξεις είναι σωστές. Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις χρήζουν βελτίωσης και σας έχουμε ήδη επισημάνει αρκετά σημεία που πρέπει να ξαναδείτε. Επίσης, καταστήσαμε σαφές ότι δεν πρόκειται να στηρίξουμε καμία φωτογραφική διάταξη που ως μόνο σκοπό έχει να βολέψει και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ημετέρων. Μια τέτοια διάταξη είναι και το άρθρο 27, το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο για να καλύψετε νομικά μόνο μία από τις δύο πανελλήνιες ομοσπονδίες και να εξυπηρετήσετε έναν άνθρωπο του περιβάλλοντός σας. Το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι οι δύο ομοσπονδίες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη και μάλιστα το επόμενο δικαστήριο μεταξύ των διαδίκων ήταν προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη. Με βάση το νόμο 4407 του 16, δόθηκε στις πρωτοβάθμιες ενώσεις και στην ΠΟΕΣ 6 μήνες περιθώριο να προσαρμόσουν το καταστατικό τους. Όλες οι πρωτοβάθμιες το προσάρμοσαν, αλλά η ΠΟΕΣ δεν το έκανε. Επομένως, από τις 31 πρώτου του 2017 δεν υπήρχε δευτεροβάθμια εκπροσώπηση και δημιουργήθηκε κενό. Αυτό το κάλυψαν οι ενώσεις Περιφέρειας Υπήρου, Νοτίου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής και Ανατολικής Αττικής, που δημιούργησαν την ΠΟΜΕΝΣ, τηρώντας τον νόμο. Αυτές οι δύο, η ΠΟΜΕΝΣ και η ΠΟΕΣ, είναι τώρα στα δικαστήρια. Γιατί λοιπόν έρχεστε εδώ με τη συγκεκριμένη διάταξη και ακυρώνετε το έργο της δικαιοσύνης? Αφήστε ελεύθερη τη δικαιοσύνη να αποφασίσει ποια από τις δύο είναι η νόμιμη ομοσπονδία και από εκεί και πέρα να μαθηθείτε. Για το λόγο αυτό και για το γεγονός ότι πρόκειται για μια φωτογραφική διάταξη προσωπικής εξυπηρέτησης, προτείνουμε, κύριε Υπουργέ, να αποσύρετε το συγκεκριμένο άρθρο. Το μόνο που θα καταφέρετε με αυτό είναι να δημιουργήσετε μεγαλύτερη ταραχή και διχασμό στο στράτευμα και θα βάλετε τη μία περιφερειακή ένωση κοντά στην άλλη. Εάν όντως κόπτεστε για το καλό του στρατεύματος, σας καλώ να αποσύρετε έστω και την τελευταία ώρα αυτό το άρθρο. Άλλωστε, έχουμε δύο δίκες μπροστά μας, κύριε Υπουργέ, μία της 5 Οκτώβρη και μία της 2 Δεκάτου. Οπότε, ας αποφασίσουν τα δικαστήρια. Με την ευκαιρία της συζήτησής μας εδώ στην Επιτροπή, θέλω να θέσω υπόψη σας και δύο σημαντικά θέματα που αφορούν μεγάλη μερίδα των στρατιωτικών και τα οποία μπορείτε να επιλύσετε εντός του πλαισίου συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου. Πρώτον, αναφέρομαι στο θέμα της εξέλιξης και αρχαιότητας μεταξύ αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και ειδικά αξιωματικών ειδικότητας υποστήριξης, για παράδειγμα, ειδικότητες εφοδιαστές, μετεωρολόγοι, μηχανικοί και ΕΑ. Είχατε πει, ο κύριος Υπουργός είχε πει, και το είχαμε συζητήσει πέρυσι για το συγκεκριμένο θέμα με τους μηχανικούς που έχουν αποφυτίσει από τη ΣΜΑ, ότι όταν ξανάρθει ξανά νομοσχέδιο θα το φέρετε στο νομοσχέδιο που ήρθε σήμερα. Το ξέρετε καλά ότι σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς, οι αξιωματικοί όπλων του στρατού ξηράς, οι μάχημοι και μηχανικοί του πολεμικού ναυτικού και οι πτάμενοι της πολεμικής αεροπορίας που προέρχονται από ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αρχαιότεροι των άλλων αξιωματικών με τον ίδιο βαθμό των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και των κοινών σωμάτων. Το συγκεκριμένο καθεστώς δημιουργεί συγκεκριμένα προβλήματα και άνηση μεταχείριση των αξιωματικών ειδικότητας υποστήριξης, όπως είναι η μηχανική της πολεμικής αεροπορίας, από τη ΣΜΑ. Για παράδειγμα, στα διακλαδικά εθνικά επιτελεία, ο επί σειρά προϊστάμενος μηχανικός αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας γίνεται αυτόματα νεότερος του πολύ μικρότερου του σε έτη υπηρεσίας και μέχρι χθες υφιστάμενο του μηχανικού αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού ή αξιωματικού όπλων του στρατού ξηράς, μόλις αυτός προαυθεί στον ίδιο βαθμό. Καταλύεται κατά αυτόν τον τρόπο η βασική έννοια της αρχαιότητας βάσει χρόνου υπηρεσίας δύο αποφύτων από ανώτατη στρατιωτική σχολή. Επίσης, δεν είναι σωστό ένας πλοίαρχος μηχανικός ή σμήναρχος υπτάμενος μίας ημέρας να είναι αρχαιότερος από έναν σμήναρχο μηχανικών 5 χρόνων. Σημειώνεται ότι η αρχαιότητα των μαθητών στη σχολή Κάρων είναι αντίστοιχη με την τάξη τους
και ανεξάρτητα της ειδικότητας, υπτάμενος ή μηχανικός. Ωστόσο, όταν αποφυτίσουν και γίνουν αξιωματικοί, τότε η αρχαιότητα αλλάζει. Έλα αυτό, κύριε Πρόεδρε. Σημειώνεται επίσης ότι εν λόγω ανισότητα μεταχείρισης των μηχανικών της πολεμικής αεροπορίας προσκρούει στους κανονισμούς και τις διατάξεις λειτουργίας των συμμαχικών χωρών του ΝΑΤΟ, όπου η αρχαιότητα μεταξύ των αξιωματικών καθορίζεται απλά από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού. Κύριε Υπουργέ, η ρύθμιση του θέματος της αρχαιότητας των αξιωματικών μηχανικών της πολεμικής αεροπορίας δεν θίγει τα συμφέροντα κανενός και δεν δημιουργεί κανένα οικονομικό κόστος για το Υπουργείο. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να ληφθεί μέρημνα εκ μέρους σας για τη διόρθωση της ανισότητας αυτής προς τους μηχανικούς της πολεμικής αεροπορίας, ώστε να τροποποιηθούν οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 36 του νόμου 3883 του 2010. Για τη συγκεκριμένη τροποποίηση έχετε ενημερωθεί αναλυτικά και από τον Επιστημονικό Σύλλογο Μηχανικών Αεροπορίας, από τον οποίο έχετε λάβει και σχετικό υπόμνημα. Τρίτον, και κλείνω με αυτό. Αντίστοιχο επαναπροσδιορισμό χρειάζεται η αρχαιότητα μεταξύ των αξιωματικών απόφυτων των ανώτερων χρεωτικών σχολών υποαξιωματικών και των αξιωματικών εξ ανακατατάξεως που έγινε με τον νόμο 4407 του 2016. Ειδικότερα με τον νόμο αυτό έγινε ανατροπή της αρχαιότητας μονομερώς και αποκλειστικά εις βάρος των αξιωματικών από τις σχολές υπαξιωματικών έναντι των αξιωματικών εξ ανακατατάξεως. Σύμφωνα με αυτόν, υπάρχει μεγαλύτερη αρχαιότητα του υπαξιωματικού που προέρχεται από τη ΣΑΣΗ έναντι των αξιωματικών εξ ανακατατάξεως, μόνο στο ίδιο της ονομασίας. Οι αξιωματικοί εκ των ανώτατων σχολών αξιωματικών εξαιρέθηκαν και παραμένουν ανώτεροι έναντι όλων των υπολείπων στον ίδιο βαθμό ανεξαρτήτως έτους ονομασίας. Αυτό που ζητούμε για την αποκατάσταση της τάξης και της ισονομίας είναι να ισχύει για όλους το καθεστώς του νόμου 3883 του 2010, ότι δηλαδή μεταξύ ομοιοβάθμων, ανεξαρτήτως έτους κτήσης του βαθμού, να είναι ανώτεροι αξιωματικοί των ανώτατων στρατιωτικών σχολών, μετά οι αξιωματικοί εξ υπαξιωματικών και μετά οι αξιωματικοί εξ ανακατατάξεως. Για το θέμα αυτό έχω λάβει, κύριε Υπουργέ, προσωπικά πλήθος διαμαρτυριών των αξιωματικών αποφύτων των παραγωγικών σχολών των υπαξιωματικών. Ελπίζω να τα δείτε αυτά τα δύο που σας ανέφερα τα τελευταία και να το διορθώσετε, γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά για τη ρύθμιση της αρχαιότητας των αξιωματικών δεν μπορεί να υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης για 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν,